του δώσανε, λέει, προκαταβολή. Πήρε την προκαταβολή, έπαιρνε και από αυτούς ναρκωτικά και τον έβαλαν ουσιαστικά, λέει, να βγάλει την κοπέλα απ' έξω, όπως ακριβώς λέει χαρακτηριστικά, λόγω της ιδιότητάς της. Μάλιστα αναφέρει... Αυτό που είχε καταγγείλει ο πατέρας της εξ αρχής. Ναι. Μάλιστα, αυτό έλεγε ο πατέρας της. Το είχε πει ο πατέρας της ότι το είχε εκμυστηρευτεί η κόρη του. Η κόρη του. Μάλιστα αναφέρει για πρώτη φορά ότι μέσα στην τσάντα υπήρχαν και στικάκια. Που αφορούσαν υπόθεσεις τις οποίες διερευνούσε η άτυχη δώρα. Αυτό αφήνει να εννοηθεί. Λέει ότι του δώσανε μια φωτογραφία, ότι την παρακολουθούσε για 2 εβδομάδες. Αναφέρει στο υπόμνημά του των 40 σελίδων. Λέει επίσης ότι έκανε το σχέδιο διαφυγής, το εφάρμοσε 3 φορές πριν τη δολοφονία, ότι ήξερε ακριβώς από πού να φύγει. Μάλιστα, σε αυτό το πολυσέλιδο υπόμνημα, το οποίο έχει καταθέσει στην εισαγγελία, το οποίο μετά τον κάλεσε ο ανακριτής και έδωσε συμπληρωματική απολογία, όπου επανέλαβε τα ίδια, αυτά δηλαδή που αναφέρει στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, προσκομίζει και σχεδιάγραμμα με ακρίβεια του χώρου. Από πώς μπήκε, μάλιστα λέει ότι έμπαινε από την πλαϊνή πόρτα του, είχαν πει να μπαίνει, και όχι από την κεντρική. Ότι είχε δει την κοπέλα ξανά στο ίδιο σημείο, η οποία έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι στεκότανε, λέει, ακριβώς στο ίδιο μνήμα, ότι άφηνε την τσάντα της σε συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή δίνει κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, είναι περίεργες. Ξέρει, στο υπόμνημα αναφέρει ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία του δώσανε την εντολή. Κοιτάξτε, αναφέρει τον μεν πρώτον, τον αναφέρει ως αφεντικό, όπου λέει ότι τον συναντούσε στα δικαστήρια. Στην Ευελπίδων. Και στη Λουκάριος, στο εφετείο και στην Ευελπίδων. Ότι τον συναντούσε και ότι μάλιστα τον συνάντησε και μετά τη δολοφονία, όπου το αφεντικό του είπε ότι «σας παρακαλώ, κύριε, δεν γνωριζόμαστε», αναφέρει μέσα στο υπόμνημά του, και αναφέρει και κάποιον άλλον με το μικρό του όνομα. Δεν δίνει παραπάνω λεπτομέρειες για τα ονόματα. Γιατί? Αναφέρει ότι φοβάται για τη ζωή του και ότι, λέει, εύχομαι να ζήσω, λέει, συγκεκριμένα μέχρι το δικαστήριο και θα τα πω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κύριε Παπαδάκη, είναι το εξής, ότι και με την συμπληρωματική του απολογία αλλά και με το υπομονημά του, δεν είναι ότι το κάνει για να ελαφρύνει τη θέση του. Ούτως ή άλλως. Όχι, δεν λέει κάτι διαφορετικό. Δεν δίνει μια διαφορετική περιγραφή ούτε για το πώς έγινε το έγκλημα, ούτε για είτε το. Είτε πληρωμένος δολοφόνος είναι. Είτε κλέφτης ήταν. Ακριβώς. Είτε δεν για είναι... να πάρει τη δόση ότι ήταν. Δεν είναι δηλαδή. Αφαίρεσε με ένα παράδεκτο τρόπο μια ζωή. Ναι. Και δεν το... ελαφρύνει τη δεν θέση του. Δεν ελαφρύνει. Δηλαδή αυτό. Δεν δίνει δηλαδή μια. Δεν προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του με κάποιο τρόπο. Απλά αναφέρει ότι το κίνητρο δεν ήταν η ληστεία. Απλά με βάλανε. Επίσης λέει ότι του είχαν πει πού να πάει να δώσει το κινητό. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι την οδό με ενάνδρου που πήγε το κινητό, ούτε καν, λέει, τη γνώριζε. Και ότι μου είπαν να το πάω εκεί, να το αφήσω για ανταλλακτικά. Δεν μου λέτε τώρα, με βάση την εμπειρία σας, αυτός ο άνθρωπος, το γνωστικό του επίπεδο, το IQ του, θα μπορούσε, την κατάστασή του, θα μπορούσε να δώσει όλες αυτές τις λεπτομέρειες, να έχει ένα σκίτσο με το οποίο απεικονίζει τις κινήσεις του και την περιοχή στην οποία έφτασε μέχρι τη δολοφονία. Θα μπορούσε να το κάνει αυτός ο άνθρωπος, έτσι να είναι από κύμα της φαντασίας του. Θα σας πω, μου κάνει εντύπωση, όχι το 40 σελίδο υπόμνημά του. Α, είναι 40 σελίδες. Ναι, ναι. 40 σελίδες. Μου κάνει εντύπωση όμως το ότι το να πάει να επαναλάβει στην συμπληρωματική του απολογία τις 40 σελίδες, εκεί με το γνωστικό επίπεδο του συγκεκριμένου. Αυτό πριν πόσο, κάνει... καιρό, έγινε, πριν πόσο καιρό έγινε η κίνηση. 22 Δεκεμβρίου έγινε η κατάθεση. Οπότε πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναζήτηση αυτών των προσώπων. Κοιτάξτε, τώρα αυτό, επειδή γι' αυτό και εγώ βλέπετε ότι όσο λιγότερα πράγματα από αυτές τις 40 σελίδες μπορώ να πω, επειδή είμαστε στο στάδιο της ανάκρισης, θεωρώ τώρα ότι οι αρχές, ο ανακριτής δηλαδή, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να συνεχίσει την έρευνα, να διερευνήσει αν αυτά που λέει έχουν βάση ή όχι. Γιατί δεν τα είπε πιο μπροστά και στην αρχή είπε ένα κάρο άλλα πράγματα, στην πρώτη, στην δεύτερη κατάθεση. 3-4 φορές. Προσέξτε, εγώ αυτό που διαπίστωσα διαβάζοντας δεν είναι ότι αλλάζει κάτι.
Ναι, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Άλλο τώρα να μόνο σου να πα να ληστέψει μία τσάντα και να τη σκοτώσει, και άλλο να σε έχουν βάλει να είσαι πλέον. Στην αρχή έλεγε ότι έπεσε η κοπέλα πάνω. Μεγάλη διαφορά. Στην αρχή έλεγε ότι έπεσε πάνω. Μάλιστα, ότι εκείνη στην προσπάθεια διαφυγή έπεσε πάνω στο μαχαίρι. Και τώρα στην συμπληρωματική τοπολογία αναφέρει ότι έγινε μία πάλι με την κοπέλα κλπ. Τα αναφέρει αυτά και πάλι. Το ότι δεν είχε αναφέρει τους δύο ηθικούς αυτούργους που αναφέρει τώρα για πρώτη φορά, επειδή φοβάται, λέει, για τη ζωή του στην φυλακή. Και τώρα ουσιαστικά, επειδή έκανε μία αίτηση να γίνει μεταγωγή του σε άλλο κατάστημα κράτησης, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ζητάει, ενημερώνει ότι κινδυνεύει η ζωή του, ότι φοβάται από αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα λέει ότι θέλω να ζήσω, λέει, μέχρι το δικαστήριο να πω αυτά που γνωρίζω. Προλάβατε να επικοινωνήσετε με τις αγγελικές αρχές προκειμένου να αξιολογήσουν τα καταγγελόμενα από τον δράστη? Εγώ ζήτησα και πήρα τα συγκεκριμένα αντίγραφα όσο έχω δικαίωμα. Από εκεί και μετά, επειδή η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δουλειά του ανακριτού. Δεν είναι δουλειά δικιά μας. Πάντως δηλαδή, έχει συγκλονιστικές λεπτομέρειες από ό,τι μας λέει. Και εμένα, κύριε Παπαδάκη, αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, εντύπωση μου έκαναν οι λεπτομέρειες. Δηλαδή, να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Αναφέρει μέχρι τι χρώμα ήταν τα τσιγάρα της. Λέει συγκεκριμένα ότι την παρακολουθούσα και έβλεπε ότι κάπνιζε άσπρα τσιγάρα. Είναι δηλαδή αυτό που λένε ότι στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς τον είχαν δει. Από το ψιλικατζίδικο το οποίο ψώνιζε η άτυχη Δώρα. Τι να σας πω. Γιατί φάνηκε τότε, θυμόσαστε. Το λέγαμε, θυμάσαι, Μαγιά, θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Και ότι την παρακολουθούσε από καιρό. Τυχαία δεν έπεσε πάνω. Δύο εβδομάδες. Αναφέρει ότι την παρακολουθούσε δύο εβδομάδες. Ότι του είχαν δώσει φωτογραφία της κοπέλας, λέει. Ακριβώς. Του είχαν πει πού συχνάζει. Και ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι να γίνει η δολοφονία, ότι ήταν υπό παρακολούθηση, λέει. Σας λέω. Όλο αυτό που αναφέρει, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Αν έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να πει κάτι για κάποιους λόγους για να διευκολύνει τη θέση του σαν κατηγορούμενος, θα μπορούσε να μου είναι να το κατανοήσω. Εδώ ουσιαστικά λέει ότι φταίω, ότι πρέπει. Ότι δολοφόνος πρέπει, είναι ούτως ή άλλως. Μα λέει ότι πρέπει να τιμωρηθώ, το έκανα, τα αναφέρει όλα αυτά. Ξαφνικά δίνει ένα καινούριο στοιχείο. Πληρωμένος δολοφόνος είναι. Και λέει σύμφωνα για με δύο αυτά που λέει αυτός, πληρωμένος δολοφόνος είναι. Κοιτάξτε. Γιατί είχε πάρει και προκαταβολή από ό,τι λέει, του είχαν τάξει 30.000. Βέβαια, από την άλλη, έχουμε δει πολλές φορές κατηγορούμενους να λένε ό,τι θέλουν. Καλά, και να μην αποδεικνύεται αργότερα. Έχετε ψάξει εσείς ως δικηγόρος της οικογένειας του πατέρα, έχετε ψάξει τις υποθέσεις εκείνες που είχε διαπραγματευτεί η κοπέλα? Όχι. Μήπως δηλαδή υπάρχει κάτι από πίσω? Όχι. Και εγώ δεν είναι δικηγόρος του δολοφόνου ο κύριος Λίτρας, κύριε. Καλά, ναι. Του πατέρα. Κυρία Μαρίνα μου. Είναι δολοφόνος, είναι δικηγόρος του πατέρα του της δολοφονηθήσας, της Δώρας. Έτσι, γιατί σας μπερδεύουνε. Και λέει μήπως ο δικηγόρος θέλει να ελαφρύνει τη θέση του. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ακριβώς. Ο κύριος Λίτρας είναι ο δικηγόρος του πατέρα της δολοφονηθήσας. Και μάλιστα σας λέω ότι εμένα όταν μου το είπε πρώτη φορά ο πατέρας ότι του είχε εκμυστηρευτεί η κόρη του, ότι έχει προβλήματα με τη δουλειά της και με υποθέσεις, το είχαμε αναφέρει στην αστυνομία. Βέβαια. Το είχαμε αναφέρει. Τώρα, αν όντως υπάρχει αυτό που δηλαδή το αναφέρει πάντως σαφέστατα αυτό, ότι αυτοί που μου δώσανε την εντολή γιατί χειριζότανε κάποιες υποθέσεις. Ναι, να τη βγάλουν από τη μέση. Το αναφέρει ότι λόγω της ιδιότητάς της θέλανε να τη βγάλουν από τη μέση, γιατί ενοχλούσε, λέει, κάποιους πλούσιους. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν εξαρτημένος, έτσι, και γνωρίζουμε ότι είχε αρκετά προβλήματα. Θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι με αυτό το σκεπτικό δύο εβδομάδες να την παρακολουθεί χωρίς εκείνη να έχει καταλάβει τίποτα? Μια χαρά. Αυτό δεν το ξέρω, σας το απαντήσω. Να σου πω κάτι, Μάγια μου. Αυτού που είπα να πει, θα σκοτώσει αυτή για να σου δώσουμε την πρέζα σου. Ναι. Και θα σου δώσουμε και λεφτά. Έτσι. Όταν έχει μια φωτογραφία, την παρακολουθεί, έτσι, και έχει ένα μαχαίρι και κάποια στιγμή. Κύριε Παπαδάκη, και μάλιστα σε αυτό που λέτε, το αναφέρει ο ίδιος ότι τον προμήθευαν ναρκωτικές ουσίες αρκετό καιρό πριν. Αρκετό καιρό πριν. Και ξέρετε ότι δεν αποκλείεται όταν είσαι εξαρτημένος να είσαι. Είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη. Απομένει να δούμε την αλήθεια των. Και από τα 30 χιλιάρικα, αυτός λέει ότι έχει πάρει τα δύο. Από τα 30 χιλιάρικα λέει ότι θα έπαιρνε προκαταβολή 4, εκ των οποίων πήρε μόνο τα δύο. Και ότι στη συνέχεια του συνάντησε και έκαναν το ότι δεν τον γνώριζε. Ναι. Τώρα, περιμένουμε να δούμε και εμείς την εξέλιξη.
δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, δηλαδή να επιβεβαιώσουμε αυτά που λέει. Είναι δουλειά των αρχών. Ναι. Θα πρέπει να γίνει έρευνα. Πώς ήρθε στη δημοσιότητα το θέμα? Τι είπατε? Στη δημοσιότητα, πώς ήρθε το θέμα? Εννοείται η εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή. Προφανώς από την κατάθεσή του, γιατί πήγε όταν τον κάλεσε. Δεν διέρευσε στον τύπο αυτό κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, όταν πήγε προφανώς να καταθέσει, τον είδανε κάποιοι. Τον γνώριζαν ήδη από τα μέσα και από εκεί έγινε. Ήταν κλειστά λόγω. Δεν το είδα πουθενά δημοσιευμένο αυτό, γι' αυτό σας λέω. Όχι, όχι. Ουθενά. Από 22 Δεκεμβρίου αυτός έκανε τη συμπληρωματική κατάθεση. Ναι, 22 Δεκεμβρίου. Μεσολαβήσανε και οι γιορτές. Ναι, μεσολαβήσανε οι γιορτές. Ήταν κλειστά και τα. Κύριε Λύτρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δίνετε. Ελπίζουμε να πέσει φως αυτή την υπόθεση και να διαπιστωθεί. Πάντως, κύριε Παπαδάκη, για να πω το τελευταίο, είναι ότι δίνει πληροφορίες για τους ανθρώπους. Δηλαδή, νομίζω. Μπορεί να φτάσουν δηλαδή αρχές. Δεν είναι δηλαδή ότι έτσι απροσδιόριστα λέει δύο άτομα. Όχι, αναφέρει συγκεκριμένα. Τους φωτογραφίζει. Τους φωτογραφίζει. Τον έναν. Εύκολο να εντοπιστούν. Τον έναν τον αποκαλεί με το μικρό του όνομα και το αφεντικό που αναφέρει λέει πού το συνάντησε. Αφήνει υπονοούμενο για την ιδιότητά του. Αφήνει περιθώρια ότι τους γνωρίζω και ότι αν προστατευτώ θα πω τα ονόματά τους. Ναι, ναι, αυτό, αυτό είναι σημαντικό να δούμε. Αρκεί. Να αποδειχθεί το αντιθέσει ή όχι. Ναι. Γιατί σας λέω, κύριε Παπαδάκη, για να κλείσω, έχω δει πολλές φορές να λένε κατηγορούμενοι διαφορετικά πράγματα χωρίς να υπάρχει και λόγος. Έτσι. Και καλά κάνετε και διατηρείτε τις επιφυλάξεις όπως και εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λύτρα.